Καλησπέρα σα. Πολύ καλέ πέσει. Μπορώ να σου πω κάτι. Κρατιόμουν. Είσαι ο τοπικό μα και ο εθνικό μα Θόρ. Εκεί που καταλήξατε. Σε... Πώ γίνεται το συμπέρασμα. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ με τον Χέιμσουερθ και λέω να. Κά, κά, κάποιον μου θυμίζει. Όπω αντίρο λε. Ναι. Ξανθό. Ξανθό. Ερημνασμένο. Ντοκι έτσι. Βέβαια αυτό. είναι 82. Αυτό πρέπει να είναι 95. Δεν έχει καμία σημασία. Η τηλεόραση δεν μπορεί να το καταλάβει το ύψο. Η αλήθεια είναι αυτή. Όποιο με βλέπει στο δρόμο μου λέει σε περίμενα πιο ψηλό του. Του απογοητεύει, δηλαδή. Ναι, και εγώ απογοητεύομαι. Γιατί λέω, μου λείπουν κάποιοι πόντι. Έχει κλάψει ποτέ μπροστά σε κανέναν που το έχει πει αυτό. Τι που τόσο στεναχώρησε. Όχι, δεν χώρο έχω πια. Πιά... κλάψει για αυτό mm. το λόγο. Έχω κλάψει για άλλου λόγου. Για το ύψο μου ακόμα όχι. Θα ήθελα όμω πέντε πόντου. Ε, κάτσε να εξαντλήσει όλου του υπόλοιπου λόγου που κλες και άμα ξεμείνει, έχει αυτόν. Ναι, εντάξει, θα είναι το τελευταίο αυτό. Να σου πω κάτι τώρα που λε έτσι mm. για, για τι ιστορίε του δρόμου. Τι άλλα πράγματα έτσι σου λένε στο δρόμο. Τι άλλα πράγματα να λένε στον δρόμο. Διάφορα, γιατί χώρισε με νεγάκι μέχρι για πώ ήταν στο survivor, ξέρω εγώ. Ah, okay. Τα πάντα σε ρωτάει ο κοσμο mm -hmm. Μ' αρέσει όταν υπάρχει αυτορμητισμό γενικότερα και δεν είναι αυτό το στημένο το καθώ mm -hmm. α... μου τα διαχωρίζει. Ε, βέβαια, λέμε για την αληθινή τη ζωή και μετά λέμε για την τηλεόραση. Μην τα μπλέκουμε, δεν είναι το ίδιο. Ναι, ακριβώ. Ε, γενικά ο κόσμο μιλάει. Είναι. Λαλίστατο. Είναι λαλίστατο. <laughs> ναι, 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 και είναι ευχάριστο αυτό. Πιο πολύ βέβαια στι επαρχιακέ πόλει. Στην Αθήνα είναι λίγο πιο μαζεμένο ο κόσμο όταν βγαίνουμε λίγο έξω από τη Μαλακάσα, ο κόσμο είναι πιο φιλικό, πιο ευδιάθετο, λίγο πιο. Δηλαδή το καταλαβαίνει και από τα διόδια. Στο Μαλακ έμεινα λίγο. Μαλακάσα. Δεν... αυτό, ναι, το συνέχισε, αλλά ξέρει. Δηλαδή πα στα διόδια. Mm. Στη Μαλακάσα δεν σου μιλάει κανένα. Mm-hmm. Όσο mm -hmm. περνάει Λαμία, Βόλο, ξέρω εγώ, Κατερίνη κτλ. Αλλάζει η φιλή. Ο κόσμο οσο mm περναει λαμια βολο ξερω εγω κατερινη κτλ αλλαζει -hmm. η φιλη ο κοσμο γινεται πιο φιλικό. Mm -hmm. Ω Κωνσταντίνε, σε βλέπαμε στο παιχνίδι. Τι, καλός... τι καλό παιδί που είσαι, σε έχω ψηφίσει. Χρωστό καφέ. Ενώ στην Αθήνα βγαίνει σε ένα στην κεντρικό Αθήνα καφέ. Τίποτα. Και... Ναι. Αυτό. Και σε κοιτάνε όμω. Αυτό είναι πιο ωραίο. Καλά, οι μισέ θέλουν να την πέσουν, αν όχι όλε. Και... και μετά είναι αυτό που πιάνει. Όχι, μόνο, όχι. Μόνο, Πέσουν, εντάξει. Mm -hmm. Και... Ακούω mm -hmm. αυτό που λέει. Αφού σε βλέπω, γιατί το κάνει. Τέλο mm -hmm. πάντων. Να είχαμε να λέγαμε. Είχα. Να είχαμε να λέγαμε. Είχα. 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 Ε, Από ό,τι καταλαβαίνω, σου κάνω ποδαρικό σήμερα. Ε, κοίταξε να δει. Αυτό θα ήθελα έτσι, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Διότι... Είμαι γουρλή. Είσαι γουρλή. αλλά έχει ξανακάνει podcast. Όχι, πρώτη φορά. Άρα στο σεξ, σεξ podcast μου σου παίρνω και την παρθενιά. Δηλαδή ναι. συμβαίνει αυτό σήμερα. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Α, αυτά δεν χρειάζεται να τα πούμε παρά έξω. Πόσο χρόνο είσαι, δεν δηλαδή σε Είμαι ποτέ. το 89, οπότε. Είμαι τον Οκτώβριο, οπότε 34 γίνομαι σε ένα μήνα περίπου. Α, εντάξει. Να, να ζήσει Ευχαριστώ φυτό. πάρα πολύ. Ωραία. Ω μεγαλύτερη να ξεκινήσω την κουβέντα, όχι που είναι αυτό το podcast. Είσαι εδώ. και η παρουσιάστρια, οπότε ο λόγο στην παρουσιάστρια. Δεν θα τσακωθούμε, μην ανησυχεί για το ποιο θα πει τι και ποιο θα μιλήσει περισσότερο. Εδώ υπάρχει Όχι, αξιοκρατία. δεν, έχω, δεν είμαι ανταγωνιστικό εγώ. Τάξη. Θέλω να σου πάρω τη δόξα ή θέλω να σου πάρω τη δουλειά. Έχω έρθει εδώ πέρα επειδή σε συμπαθώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πάρω την κόμενα. Τη δικιά μου. Δεν έχω. Όχι, άμα είσαι με ένα φίλο σου, α πούμε, και πολύ τη εχει Έχει τύχει ποτέ αυτό, όταν ήσουν 15-5. Να πάρω την κόμενα του φίλου μου. Ναι, ρε, παιδι, ε, όχι, με τόσε γυναίκε υπάρχουν. Του φίλου μου θα πάρω. Έχει δίκιο. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, μπορεί επειδή την ξέρει πιο καλά, κατάλαβε. Είναι και αυτό τη οικειότητα. Αυτή την ξέρουμε τουλάχιστον. Η επόμενη δεν ξέρει τι, τι κουσούρια μπορεί να έχει. Σε τέτοια νεαρή ηλικία συμβαίνει αυτό. Και yeah. εκεί πρέπει να δείξει οριμότητα και να πει. Όχι, είναι του φίλου μου. Πάμε παρακάτω. Και στην πέφτει και αν την πουστάρεις. Όχι. Είναι το σωστό αυτό. Κοκκίνησε λίγο, μου αρέσει. Εσάς. Ναι, κοκκίνησε <laughs> είμαι, είμαι και συνσταλμένο και τροπαλός. Είσαι. Είμαι. Άσχετα, μα το δείχνω. Και πώ δέχτηκε να έρθει εδώ στο σεξ πότε. Δεν ξέρω. Με τούμπαρε. Είμαι κι εγώ αγαθό τέτοιο. Θε να του πει το μήνυμα ότι... που σου στείλα, Γιατί με κράζει γι' αυτό. Λοιπόν, ε, όποιο δεχτεί αυτό το μήνυμα, μην είναι σανθή <Κι> λοιπόν, ακούστε τώρα μήνυμα δημοσιογράφου. Δεν την ξέρω τη Δάφνη, έχω γνωρίσει πόσο. Μια Ούτε... φορά σε ένα. Πε το. Ε, σε ένα δοκιμαστικό για μια εκπομπή. Στην Τζάδικο. Ναι, Όχι. Να, για και με μια ξέρω φατσούλα αυτή την ξέρει. Ούτε καν. Ε, Διάθετη. Είμαι η Δάφνη. Χαίρομαι πολύ, αφού λέει, καραβώ, κύριε, πάνω. <laughs> σε πήρα, αλλά δεν, βρ... αλλά δεν βρήκα. Όχι, δεν σε βρήκα, δεν βρήκα. <laughs> Οπότε μπορεί, πάρε με. Ευχαριστώ. Με αυτό το μήνυμα εγώ. Δεν θα σε Περίμενε. Αν δεν σε ήξερα. Καταρχά, σου έστειλα στο Instagram. Αυτά είναι ψέματα που λε. Το πρώτο μου μήνυμα σε σένα ήταν στο Instagram. Τι Ήταν ναι. αυτό. Αυτό ήταν. Αφού μου δώσε το κινητό σου και σου έστειλα στο WhatsApp. Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή και μου στέλνει πιο ξενερό το μήνυμα από αυτό που μου σήλε το πρώτο στο Instagram. Πρέπει να σε ξενερώσω για να μην με δει ερωτικά, για να έρθει εδώ και να επιτευχθεί ο επαγγελματικό μου στόχο. Πάρτο. Ένα μηδέν. Καραβοκύριο Βασάλου. Οκ. Okay. Θα σε καθόλου. Όχι, θα σε όχι, δεν με χάλασε. Okay. Το πει πάρα πολύ Είμαι ωραία. Είμαι πολύ ετοιμόλογη. Και θέλω να σου πω ότι παρόλα αυτά δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τα ξενέρωτα μηνύματά μου, που δεν είναι καθόλου ξενέρωτα. Ε, είναι λίγο. Θέλω να συζητήσουμε για το σεξ με ό,τι αυτό είναι πάλι. Δηλαδή, Τι θα... ζώδιο θα... είσαι, Δάφνη. Είμαι δίδυμο. γεννηθήσα στι 29 Μαου του 1987. Εντάξει, λε και την ηλικία σου. Είσαι δίδυμο, βέβαια. Οπότε αντιπαρέρχομαι mm -hmm. αυτό και πάμε παρακάτω. Ωραία. Ο δίδυμο δεν είναι πολύ πιστό. Πιστό ή έμπιστο. Έχει διαφορά. Κάνα από τα δύο. Είμαι και τα δύο. Και που και του φίλου σου πολύ εύκολα για μια σχέση. Εξαρτάται πόσα λεφτά μου δίνουν. Όχι με λεφτά. Oh. Ερωτεύεσαι. Δεν υπάρχει ούτε φίλη, ούτε οικογένεια, τίποτα. Φεύγει με τον κόμενο, του παρατά όλου. Κα... Άκου. Αυτό κάποτε ήταν μια πραγματικότητα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει διότι μεγάλωσα. Είναι αυτή η ωριμότητα τη ζωή που σε βρίσκει. Δεν μπορεί να το Το μόνο καλό του δίδυμου είναι ότι είναι κοινωνικό. Τίποτα άλλο. Είναι κοινωνικό και είναι επικοινωνιακό. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε θα στην πάμε. άκρη. Okay. Ναι. Κράτα αυτά για μένα. Και το μόφυνο λάκτι. Για τον σκόπο. Παρθένο, νομίζω. Ε, δεν δε γίνεται χειρότερο. Τι, γιατί. Τι να Εσύ... σου πάμε παρακάτω. Εσύ τι είσαι, ασυμπίλιου. Ε... Ε... Όχι, δεν είναι μία Ο Ονοστράδα, όμω θέλω να μου πει. Κάθε άνθρωπο που γνωρίζει το πρωτότυπο ζώδιο είναι. Γιατί πουλάκι μου. Για να βάλω κοινό συμπέρασμα για το κάθε ζώδιο. Γράφει κάπου κριτική σε κάποια εφημερίδα. Όχι, απλά θέλω να καταλαβαίνω με τον άνθρωπο που έχω να κάνω τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω στο μυαλό μου. Ωραία, βρε παιδί μου. Για Και να είμαι... προετοιμάζομαι για το πάνε πανενδεχο... ενδεχόμενο. Ωραία. Πε ότι εμένα, τώρα που με έναν τρόπο με γνώρισε με αυτό το ζωδιακό έτσι σύνολο. Ναι. Είμαι για τα δέντρα. Αλλά με έχει συμπαθεί. Τι θα κάνει. Είμαι για τα δέντρα. Ρες, το κορίτσι δεν κάνει για τίποτα. Έχω μάθει ότι είναι δίδυμο με οροσκόπο Παρθένο. Δηλαδή σε ρωτάνε. Κρατάω μια πισινή. Γιατί ο δίδυμο πάντα πρέπει να κρατά μια πισινή. Δεν μπορεί να το ανοίγει σε πάρα πολύ. Είτε θα σε καβαλήσει είτε θα σε χρησιμοποιήσει. Θέλει προσοχή. Ο δίδυμο θέλει πολύ προσοχή. Και τα προσοχή θέλει ο μπαμπά μου που λέει ιστορίε και είναι σαν τον Έσωπο. Και είναι και αυτό δίδυμο. Και ο Μπασέ. Ε, ε, ναι, 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 ναι βεβαίω. Ε. Και κολλητή μου είναι δίδυμο. Πο-πο. Ε, κοίταξε να δει. Είναι γενεολογικό δέντρο, μάλλον. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Σε αρέσουν και τα λεφτά. Σε ποιον δεν αρέσουν τα λεφτά. Πώ θα γεμίσει το ψυγείο μου, Κωνσταντίνε. Πώ, πώ, πε με πώ. Με στραγάλια. Με ανταποδοτικέ συνεργασίε στο Instagram. Πώ. Και με αυτά γεμίζει. Εντάξει, τέλο πάντων. Θα σου δώσω ένα κραγιόν. Ναι. Και θα ας... μου δώσει ένα μήλο. <laughs> Για να καταλάβω. Α μην μείνουμε στο σεξ. Λοιπόν, θα παρακάτω. μείνουμε στο σεξ. Εντάξει, ναι. αυτή είναι η θεματική μα. Έβρεσε έναν επαγγελματία εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι. όταν λέω σεξ, τη λέξη σεξ, θέλω να πει ποια είναι η πρώτη σκέψη, εικόνα, χρώμα ή μυρωδιά που σου έρχεται στο μυαλό. Ο... Η πρώτη εικόνα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα βρακί. Μπορεί να είναι ένα δέντρο. Μπορεί να είναι μια θάλασσα. Μπορεί να είναι... Όταν ακούω σεξ, mm. ε, σίγουρα η πρώτη εικόνα που μου έρχεται είναι η ερωτική πράξη. Με μένα και με μια κοπέλα, ξέρω εγώ. Α! Ε, ναι, τι θα σκέφτομαι. Τον ουρανό. Okay. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Όχι. Εγώ με μια κοπέλα. Τώρα πια κοπέλα. Τέλο γύρευε. Α, δηλαδή σκέφτεσαι, α πούμε, από το λαιμό και κάτω βλέπει μόνο κορμιά αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω Όχι, Λέβαια, όχι, όχι δεν βλέπω μόνο κορμιά. Τι, τι κάνω, σεξ με κορμί, μόνο. Δεν ξέρω. Όχι, για δηλαδή με την προσωπικότητα. Α, δηλαδή η κίνητρο να πει σεξ τη είσαι πολύ ρομαντική, είσαι πολύ δοτική, είσαι ψυχάρα, βρε μου. Όχι, αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι η ερωτική πράξη εγώ με μια γυναίκα. Άρα το σεξ για σένα δεν είναι σαρκικό, είναι συναισθηματική περισσότερο φύση. Ναι, ναι. Κοίτα, μέσα στη διάρκεια του σεξ υπάρχουν εναλλαγέ. Προφανώ. Αλλά ναι, άμα το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, έτσι όπω το πε. Άμα σου ζητούσαν να το, να το βάλει σε ποσοστό, δηλαδή πόσο είναι σαρκικό, πόσο είναι συναισθηματικό για τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Είμαι σε σχέση, τώρα είμαι ελεύθερο. Είσαι όπου θε να είσαι. Ναι, ε, άμα είμαι ελεύθερο και δεν είμαι σε σχέση, είναι 80-20. Ωραία, όταν είσαι σε σχέση, πάλι 80-20. 50-50 είναι. Α, είναι 50. 50-50 ε, είναι, ναι, αφού είναι η κοπέλα σου, είναι η σχέση σου. Είναι ε. το κορίτσι σου. Δεν μπορεί να είναι μόνο αργικό, είναι και συναισθηματικό. Πολύ μου αρέσει αυτή η λέξη το κορίτσι σου. Ε ναι. ναι, αφού είναι το κορίτσι σου. Πότε ήταν το πρώτο σου έτσι, ερωτικό σκήρτημα? Η ερωτική επαφή ή το σκύρτημα. Το σκύρτημα. Εκεί που σου είναι παιδάκι στο σχολείο και ανάβαν τα μαγουλάκια και δεν ήξερε. Λες τώρα έχω πυρετό, τώρα ναι, έχω καψώσει, ναι, ναι. τι μου έχει συμβεί. Λοιπόν, μου άρεσε μια κοπέλα από την πρώτη γυμνασίου. Δεν τη το είπα ποτέ. Τελείωσε το σχολείο και τη το είπα 18 χρονών. Δεν είχε το θάρρο γιατί ήμουν πολύ τροπαλό. Πρώτη γυμνασίου. Καθόμαστε στο ίδιο θρανείο. Περάσαν τα χρόνια. Πρώτη... Αυτή βέβαια τα είχε με έναν ε... μεγαλύτερο από εμά. Τον καθηγητή μα. Όχι, τα είχε με έναν <laughs> ο οποίο ήταν φαντάρο, σκέφτομαι ποιο 19 χρονο 20 χρονο θα έχει με μια κοπέλα 14 χρονών. Έλα και πες με εσύ τώρα. Ναι, και όταν ήμασταν εμεί τρίτη ηλικίου, ο τύπο ήταν 23-24 και λέω, βάζω τον εαυτό μου στα 24 και λέω, πώ ρε. Τα έχει αυτό ο τύπο με μια κοπέλα. Δηλαδή, τι λέγανε. Αύριο έχουμε μαθηματικά πρώτη ώρα. Αυτό θα λέγανε. Δηλαδή, α το, ας, το κρατήσουμε, ας κρατήσουμε, το ρομαντικό σενάριο. Ότι απλά μιλούσανε. Άντε και κάμια κοπέλα. Όχι, γαλίτσα, δεν μιλούσανε άντε... μιλούσαν, είχαν κάνει και σεξ. Α! Εσύ Καλά, εσύ που και Εσύ πού το έχει μάθει, κουτσομπόλα. Υποτίθεται ότι ήταν φίλη μου αυτή. Γιατί αυτή με βλέπει φιλικά, εγώ την έβλεπα ερωτικά. Και δεν είχα το θάρρο να τους το πω, γιατί λέω, είναι δεσμευμένη, οπότε δεν, μπο... δεν έχω καμία ελπίδα. Ψυχούλα μου, 14 ετών παιδάκι. Και όχι είναι... μόνο αυτό, έμπαινα σε σύγκριση με τον τύπο, ο οποίο οδηγούσε αυτοκίνητο, ε, είχε μηχανάκι, ήταν έτσι λίγο πιο αλάνι. Εγώ το παιδάκι ήμουνα ε, πολύ συνεσταλμένο, έτσι, ξέρει, μαζεμένο κτλ. Οπότε δεν είχα βρει το θάρρο ποτέ να τη μιλήσω. Και ήταν ο παιδικό μέρωτα. Πω που αυτό ο παιδικό έρωτα στα 19 έγινε η σχέση. Η δική σου. Έγινε σχέση. Ναι, κάναμε σχέση εμεί οι δύο. Τι λε! Ναι, γιατί κάπω δεν ξέρω, βρήκα το θάρρο σε κάτι διακοπέ. <σχ> μου λέει είμαι στην πάρο, εγώ ήμουν στην άξο. <σχ> 18 χρονών και τα λοιπά. Παίρνω το καράβι, από την άξο πάω στην πάρο. Τη το λέω με τα χίλια ζόρια, δηλαδή δεν ξέρω πώ το είπα. Και μου λέει, και εγώ μου λε εγώ αυτό χρόνο δεν μου το πες. Σκέψω που πήγαμε στην πενταήμερη, ναι. ξαπλώσαμε στο δύο κρεβάτι και δεν έκανα τίποτα. Από το άγχο μου. Όχι από το άγχο μου, από τη συστολή μου. Σε τέντωσε εκείνη, δηλαδή σου είπε Κωνσταντίνη, γιατί δεν αυτό. Ή ήταν και αυτή Καταρχά, αυτή μου λέει να κοιμηθούμε. Και λέει θα κοιμηθούμε κουταλάκι. Κατάλαβε τώρα. Σπούνινγκ. Σπούνινγκ. Μάλιστα. Εγώ εκείνη την ώρα. Το κατάλαβε το κουταλάκι, δηλαδή. Το... Και αυτή η... το κατάλαβε το κουταλάκι. Okay, κατάλαβε ναι. τι εννοώ. Γιατί ήμασταν και 17 χρονών. <laughs> Ναι, αλλά έμεινε εκεί, δεν έγινε κάτι παραπάνω. Στο κουταλάκι μείνατε. Ναι, γιατί αυτή περίμενα, κίνη... ε, από μένα να κάνω κίνηση. Το ίδιο κι εγώ από αυτήν. Δεν έγινε τίποτα. Οπότε στα 19 λοιπόν ήρθε η, η στιγμή να κάνουμε σχέση με τον παιδικό μου έρωτα. Που κράτησε μόνο τρει μήνε βέβαια, γιατί με παράτησε μετά. Σεξ κάνατε. Κάναμε σεξ. Ήταν η πρώτη σου. Όχι. Α. Δεν σου πω για την πρώτη φορά που έκανα σεξ. Πότε ξετσουρτσούριασε. Ναι, θέλω να το μάθω. Ακόμα χειρότερο. Έκανα πρώτη φορά σεξ στην κατάληψη του σχολείου. Α. Τουλάχιστον είναι καινοτόμο. Μεγάλο όμω ήμουνα, 17-18 χρονών. Εγώ άργησα να πω στην. Ah. στον στίβο. Ήμουνα, ήμουνα μεγάλο. Δεν, πάλι δεν, ήμου, δεν το έχω καθόλου. ήμουν συνσταλμένο. Ωραία, ρε παιδί μου, και τι έγινε και στην κατάληψη. Πώ τα βάρεσε έτσι η κατάληψη, Πώ σου τάσκασε έτσι Άντάξει, μια, η μια κατάληψη. Η κοπέλα που έκανε από τη φορά σεξ ήταν πιο έμπειρη από μένα. Mm -hmm. Δεν κατάλαβε βέβαια ότι εγώ ήμουν άπειρο, γιατί κάπω το έσωσα. <laughs> Εκεί ένα βράδυ εκεί πέρα, τόσα βράδια που πηγαίναμε στην κατάληψη, ναι. ε, λέω, ήρθε η ώρα. Ε, μα τόσα κάναμε πια. Ναι, οπότε, τη λέω. πάμε κάτω στο αμφιθέατρο. Αποφασισμένο ήσουν. Ναι, πάμε κάτω στο αμφιθέατρο. Καλά, εντάξει, πρώτη φορά που έκανα σεξ ήταν mm. φανταστική. Ιρωνικά το λε. Όχι, την έβγα mm. πάνω στη σκηνή, mm. στο αμφιθέατρο, mm. έκλεισα τι κουρτίνε mm. και για κάποιο λόγο είχε ένα ανάκληντρο. Δεν ξέρω τώρα τι παράσταση θα έδινε <laughs> σεξ. κάποια οικολογική. Δεν ξέρω. ψυχολογική. του σχολείου σου λέω τώρα. Α, οκ, συγγνώμη. Ταξίδευσα λίγο, πήγα Hollywood, Πήγα. Ναι, ήταν στο θέατρο του σχολείου. Τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Για το Πολυτεχνείο. Για 25 Μαρτίου. Κάτσε κάψο κάψωσε πάντω, δεν έχει σημασία. Κάτι Τέλο πάντων, όπω και να έχει, η πρώτη φορά που έκανα σεξ ήταν στο αμφιθέατρο του σχολείου, με μια κοπέλα μικρότερη από μένα. Εγώ ήμουν μεγάλο, ήμουν 18 χρονών. Δεν μου άρεσε καθόλου και δεν τελείωσα ποτέ. Άρα ήταν η Όχι, δεν είχα στήσει. Δεν τελείωσα ποτέ. Έδινε. Γιατί δηλαδή εσύ θα έδινε μέχρι να τελειώσει κατάληψη. Κρατούσε μια εβδομάδα, εκεί θα ήσουν ακόμα εκεί. 45 πέντε λεπτά. Κουράστηκε. Ακούγεται κουραστικό. Παιδί μου, ε, για δύο εβδομάδε. Ναι, δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν μπορούσε να κάτσει. Όχι, για δύο εβδομάδε mm. που έκανα σεξ δεν τελειώνουν ποτέ. Και λέω κάποιο πρόβλημα θα έχω. Τι, ποιο ήταν το πρόβλημα. Δεν, κατάληψη. Κατάληψη. δεν είχα κανένα πρόβλημα. Να. Απλά μάλλον είχα παραπάνω άγχο. Δεν ξέρω, ήμουν και 18 χρόνια τότε, 17,5 πόσο ήμουν. Η κοπέλα του ευχαριστήθηκε τουλάχιστον το ροντέο. Πού και να μην Από ό,τι κατάλαβα, Α. ναι. Τώρα δεν ρώτησε, δεν ρωτάω. Αχ, σ' άρεσε, ήμουν <laughs> πολύ καλό. <laughs> Βάλε μου μια κριτική στο Instagram. Ναι, ναι, ναι. ναι να. Να τα ratings. Ε, ναι, και συνεχίστηκε έτσι. Ω που πέρασε ο καιρό, το βρήκα κι εγώ με τον εαυτό μου. <laughs> όχι μόνο μου, με την κοπέλα και ολοκληρώθηκα κι εγώ σαν άντρα. Γιατί, συγγνώμη, εσύ το λαϊκό άσμα, α πούμε, τη Βανδή, δεν το επιτελεί αυτό το έργο. Δηλαδή, τι κάνω μόνη μου με το μου. Δηλαδή, με την παρτάρα σου δεν τη βρίσκει. Τι πρέπει να υπάρχει πάντα δηλαδή, κάποια. Υπάρχει άλλη... άνθρωπο που δεν τη βρίσκει την πάρτη του. Αυτό επειδή λε ότι δεν, 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 δε, δε, δεν έχει ακούσει ποτέ ένα ρητό που λέει αν πετύχει τύφλα να έχει το τέτοιο. Φυσικά, βεβαίω. Ε, γι' αυτό σου λέω. Αυτά τα λέγαμε όταν είμαστε ψυχικά, τότε είχαμε γυναίκα. Και, και, και... και, τώρα ισχύει, είναι διαχρονικό. Ναι, αυτό. τα λέγαμε μεταξύ μα οι φίλοι για να ξέρει, να αλληλοπαριγοριομαστε Να λέμε, έλα μπρο, εντάξει. Σιγά. Δεν <laughs> να τον έχει κάνει. Δεν ε, ναι. πειράζει, ναι. Α, αφού άμα πέτυχε αυτό, άσο τώρα, δεν πειράζει. Θα έρθουν γυναίκε <laughs> αργότερα. <laughs> το ευχαριστή περισσότερο μόνο ή με partner. Ε, άμα το ευχαριστήσω που μόνο μου δεν θα είχα να Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Ε, όχι, όχι, με partner εννοείται. Τώρα δηλαδή, μόνο σου. Καταναγκαστικά έτσι. Μόνο σου πρέπει να είσαι έφηβο για να το ευχαριστήσει. Ούτε έφηβο. Άρα θε να μου πει ότι δεν το κάνει. Το κάνω, παιδί μου. Ποιος Από είναι... ανάγκη. Ποιο δεν το κάνει. Αυτό σου λέει. Όλοι το κάνουν. Όλοι θα έπρεπε να το κάνουν. Είναι υγεία. Για yeah, πε πώ το παίζει. Ναι. Τι λέγαμε. <laughs> πώ το παίζουμε. <laughs> λέγαμε. Αν το παίζουμε ο με παρέα. <laughs> αυτό και τι είναι καλύτερο. Κάτι... Μόνο μου. Γενικά αυτό το θεωρώ ατομικό <laughs> σπορ. <laughs> <laughs> Τώρα, άμα, Ζε... άμα <laughs> είμαστε με ναι, την κοπέλα μου ναι. ή με οποιαδήποτε τέλο πάντων, <laughs> ε, άμα είναι να ξεκινήσουμε να γνωριζόμαστε, θα καταλήξουμε κάπου. Δηλαδή είμαστε δίπλα-δίπλα και τι, ο ένα και οι άλλοι, και δεν θα γίνει και το τέτοιο. Εγώ το δικό μου ή το δικό σου, μη μακουμπά, μη μακουμπά. Εγώ το δικό μου ή το δικό σου, ναι, ακριβώ. <laughs> και μετά να μαζευτούμε να φάμε. Δηλαδή μπορεί να είναι και αυτό. Έλα να αυτόσουμε και μετά πάμε φάμε. Γιατί τι κάνουμε σε έξω εδώ και να το κάνουμε. Ναι, γιατί υπάρχουν διάφορα. Δηλαδή, συγνώμη, δεν είσαι ένα τύπο, που είχε μια φαντασίωση ή έχει να έχει βγει κάτι κάπου και να τη πει. Έλα δάφνη να το κάνουμε. βάζω Εντάξει, το τώρα. αυτό μπορεί να συμβεί όταν ε, είναι σε δύσκολε μέρε η κοπέλα και θα σου πει ναι, να το κάνουμε έτσι. Αλλά δεν μου έχει τύχει ποτέ να μου, πει, να μου ζητήσει μια κοπέλα έλα να οργανιζόμαστε παράλληλα. Μπορεί να προκύψει. Δεν έχει προκύψει. Δεν έχει προκύψει και δεν είναι το βρίσκει και πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτή την ερώτηση. και αυτό επίση μπορεί να μην βρίσκει ενδιαφέρον στην πράξη. Για να μου κάνει αυτή την ερώτηση, το έχει κάνει εσύ. Σίγουρα, 100%. Να, να, απαντήσω. Ναι, θα απαντήσει. Ναι, Όπω με ρωτά. Ωραία, εντάξει, έχει δίκιο. Για να σου κάνω να δει πιο άνετα, λοιπόν, ότι εγώ λέω πράγματα και εγώ δεν είναι τα κρύβω. Ναι, το έχω κάνει. Και ήταν ωραίο. Α, δηλαδή ήσασταν. Ναι, Αφανίζονταν ένα μαζί με όλο και μετά έγινε μόνο αυτό, τέλο. Όχι. Δεν προχώρησε στην πράξη. Είχε συνέχεια. Είχε phase two. Δηλαδή πήγαμε στο επόμενο επίπεδο. Ε, αυτό σου λέω, ρε, Ναι, αλλά πρώτα ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο, σαν τη σεζόν. Έχει 8 επεισόδια. Τα βλέπει και πα στην επόμενη. Κατάλαβα. Κατάλαβε. Απαιτείται λίγο χρόνο βέβαια για να πει στην επόμενη. Ναι, είναι και στην Κολοβάρα. Δηλαδή πρέπει να είναι Σαββατοκύριακο. Ναι, μπράβο. Και να μην δουλεύει ένα από του δύο. Γιατί δουλεύουμε για τα Σαββατοκύριακα. Εσύ δουλεύει από Κυριακά. Βεβαίω. Πολλά Σαββατοκύριακα τη ζωή okay. μου. Τα περισσότερα δηλαδή. Δουλεύει και από το φέτο το χειμώνα. Σαββατοκύριακο. Ελπίζω. Ναι. Το λε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να δει και το μέλλον. Όχι, το μέλλον δεν μπορώ να το δω. Απλά γενικά έχω διέστηση. Αισθάνεσαι και τίποτα άλλο τώρα που μιλάμε. Ζέστη. <χει> Υπερβολική. Έχω ιδρώσει. Λοιπόν, θέλω να μου πει. Ναι. Πώ έμαθε για το σεξ. Πώ έμαθε για το σεξ. Ναι, ήταν περιοδικό, ήταν κάποιο από του δύο γονεί, ανέλαβε αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο ρόλο. Ω, όχι με τίποτα. Καταρχά, δεν, δεν έχω μιλήσει ποτέ για σεξ με του γονεί μου. Ποτέ. Συγγνώμη, <σχεινόμη> δεν σου πει μαμά. Έ μου είχε πει, ξέρω εγώ, τύπου. Κουσαντίνε... Φόρα το σκουφάκι σου μην έχουμε αυτό. Αυτό, Αλλά όχι τύπου πιο διαδικαστικό, γιατί δεν το επέτρεπα κι εγώ επειδή ήμουν πολύ κλειστό και ντροπαλό και συνισταλμένο, δεν επέτρεπα ποτέ στου γονεί μου, με τον τρόπο μου, όχι με, με πράξη και με λόγια, να μου πούνε κάτι για αυτό το κομμάτι. Οπότε το προφλακτικό και τα λοιπά, ναι. Και όταν μου το είπε ο πατέρα μου, λέω, Ελά, μου ωραία, με τώρα, λε και με 15 χρονών. Συγχαμένα πράγματα. Με 15 χρονών, εντάξει. αυτό είναι το παράδοξο. Η πρώτη μου επαφή και... ήταν ένα ξαδερφό μου, Mm. Αυτό με ψηλομεμήσει πάνω στη φάση. Τι μου είχε δείξει. Στην αίρεση του σεξ. <σχει> της... Περιοδικό μου είχε δείξει. Γιατί είμαι και το 89 εγώ δεν είμαι τόσο μικρό. Καλά, μικρό είναι. Δεν είμαι. είσαι και για OnlyFans. Είσαι στην ε... περίοδο περίπτερο και την κασέτα. Είσαι, οριακά Μπράβο. περίπτερο είσαι. Μπράβο. Τζούλια τι... Αλεξανδράτου, δηλαδή, εποχή. Όχι, αυτό είναι παιδί, πολύ πιο εγώ. μετά. Εποχή ήμουν σχολείο, εγώ. Ωραία. Ποια... Ποιε ήταν τότε. Ε, ήταν περιοδικό. Βάνα μπάρμπα, α πούμε. Σκέψω ότι. Τότε, mm? κατά τη μία-δύο η ώρα το βράδυ, έπαιζε και. Φίλνετ! Έπαιζε και πόρνο στην τηλεόραση. Με, με τον Αόρατο, το Star που ήταν εδώ. Όχι. Α, τι? Στο Άλτερ ήταν ε, ο Αόρατο. Με συγχωρείτε. Τον μπερδεύω με το, τι ιστορίε του. δηλαδη σκέψη. Είσαι εκεί 16-15 και θέλει να βγανιστεί και να πετύχει τον Αόρατο. Άντε, τώρα, Μα ε. δεν ήταν ότι πιο απογοητευτικό. Δηλαδή βλέπει μια και καψωμένη. Αυτό, αυτό. Δηλαδή βλέπει μια καψωμένη και λε Παναγία μου, αυτή έχει πρόβλημα. Δηλαδή ναι. αυ, 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 και τα άνθρωπα. Τα... για ένα αεροπλάνο που σηκωνόταν. Μπράβο. Ήταν συμβολικό ένα αεροπλάνο που σηκωνόταν. Ναι, 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 ναι. Ποιο είδε αυτό ο σκηνοθέτη που τα το σκέφτηκε και όλα αυτά. Κάποιο που δεν υπάρχει πια γιατί δεν είχε, δεν είχε συνέχεια. Σίγουρα. Αλλιώ έχει κάνει κι άλλε συνέχειε. 100%. 100%. Εννοείται. Ε, και η πρώτη μου επαφή που λε ήταν με περιοδικό και με έναν ξαδερφό μου που μου έβαλε μια κασέτα να δω. Μαζί την είδατε. Ε, ναι, αφού είμαστε πιτσιρή και Εγώ τι το... κάνατε. Πιο μικρό σημείο, ήμουν 13-14. Τι κάνατε με τα γλώσσα με τα μετάφραση σχολιασμό Τίποτα δεν έκανα. Α, δεν αυνανίστηκα αν θέλει mm -hmm. να. Ούτε έτσι. Ένιωσε κάτι. Ένιωσα. Mm. Προφανώ και ένιωσα. Mm -hmm. Ένιωθησε από πιο μικρό. Αλλά αυτό το σπορ το ανακάλυψε και, και αυτό μεγάλο. Okay. Τύπου τρίτη γυμνασίου. Γενικά με τον Αραμπά πήγαινε εσύ εσύ όταν πήγα. Δεν μου το. Δηλαδή άργησα πολύ. Δεν ήμουν πρωτοπόρο σε αυτά. Συγγνώμη, εσύ <Τι>... Είναι <Τι... τόσο big deal. Τι εννοεί, Το σεξ. Όχι, δεν είναι τόσο big deal. Απλά επειδή ήμουν ξαναλέω πολύ έτσι εσωστρεφής και τα λοιπά όχι ότι ε, με φόβιζε κάτι δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία δηλαδή άκουγα τους φίλους μου που λέει ξέρω εγώ το ναι και τελείωσε και αυτά και προσπαθούσα να το κάνω κι εγώ αυτό μόνος μου και δεν ήξερα τον τρόπο δηλαδή πως ε, τελειώνεις και αυτά προσπαθούσα προσπαθούσα δεν τελείωνα και τα λοιπά και την πρώτη φορά που το έκανα ενθουσιάστηκα <ΣΣΣ> δηλαδή την πρώτη, όταν τελειώνει για πρώτη φορά ο άντρα. Γελάτε τώρα σας. Τι να κάνω, Όταν... πέρα στο είσαι γλυκούλικα. Ναι, τώρα έχω γυρίσει στην παιδική μου ηλικία, οπότε έχω πάρει το παιδικό μου ύφος αυτό το... <Τι> της, Καλά δεν αλλάζει το ύφος σου, είτε ήσουν πέντε, είτε γίνεις 45, πάλι θα έχεις αυτό το baby face, οπότε δεν αλλάζει. Την πρώτη φορά που λες που τελείωσα, ε, ενθουσιάστηκα. Τι έκανες? Δεν έκανα κάτι, ενθουσιάστηκα με αυτό που ένιωσα. Ότι μπράβο. Γιατί να ξέρεις ότι ο οργασμός του αντρα mm -hmm την πρώτη φορά διαρκεί πάρα πολύ ώρα. Όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάνε και οι φορέ, mm. αυτό ο χρόνο λιγοστεύει. Μπαίνει κόφτη. Δηλαδή, η πρώτη φορά πόσο διήρκησε, δηλαδή. Υπήρχε αυτό που έρχεται, έρχεται, κορυφώνεται και τελειώνει. Σαν τον Αλμοδοβάρα, ακούγεται. Τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι το μισό του μισού αυτό ο χρόνο. Φυλάκια, καλή νύχτα. Ε, ναι. Βέβαια, την πρώτη φορά που το έκανα, πέρασαν άλλε πέντε μετά. Δη... Για να φορτώσει το σύστημα. Όχι, όταν το έκανα την πρώτη φορά, λέω Α, εδώ βρήκαμε παιχνίδι. Λέω, τρομερό!» ελέ, είσαι στα καπάκια, back to back. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λέω τρομερό. παιχνίδι. Ναι. Τρομερό παιχνίδι, λέω βρήκαμε. Μια χαρά. Ενθουσιάστηκα. <laughs> Ένιωσα ότι έγινε άντρα. <laughs> Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι, 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 ναι. ναι. Έχουν υπάρξει φορέ την ώρα που είσαι επί το έργο. Ναι και να θες να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, λε, γεια μου, το τώρα να έκανα λίγη γυμναστική, να ήμουν με τη μηχανή, μου οδηγεί μηχανή σωστά. Ε, Βεσπαδιγάω. αυτό. Μηχανή. Δίκυκλο, ε, τέλο πάντων. Συγγνώμη. Να, να δι... βαριέμαι, ενώ ναι, ήσαι ναι, και, ναι, να να και να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Να είσαι τόσο ενθουσιασμένο. Αρκετές φορέ. Μου έχει ναι. τύχει, βασικά. Δεν σου λέω ότι μου τυχαίνει. Ε, μου έχει τύχει να είμαι και να λέω. Λοιπόν, εφόσον έχει. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπο τη πειθαρχία και τη. Πώ να το πω τώρα, Όταν ε, αναλαμβάνω κάτι, πρέπει να το τελειώνω. Καμία σχέση με το σεξ. Έτρεξε ε, όλο το φαγητό, αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό. είμαι ψυχαναγκαστικό γενικά. Mm. Ας Α πούμε, όταν μου βάζουν πράγματα στο τραπέζι μου, πρέπει να το φάω. Κόλα το, κι εγώ έτσι είμαι. Και τσακώνω με του φίλου μου. Ε, δεν θέλω να μου βάζετε πράγματα στο, στο, πιάτο μου. Αυτό δεν το ζήτησα, δεν το θέλω. Γιατί άμα μου το αφήσω, πιάτο δεν το πρέπει να φάω. το φάω. Οπότε μου έχει τύχει πολλέ φορέ να κάνω σεξ και να σκέφτομαι άλλα πράγματα και να λέω, Όχι, πρέπει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Και είσαι και η πότης, το στο κρεβάτι. Πάντα. Σηκωθείτε για να κάτσω. <laughs> είσαι η πότης. Δηλαδή η άλλη η κοπέλα, η Περτανέφη, θα πρέπει να έχει ικανοποιηθεί προτού εσύ. Τελειώσω. Μπράβο. Okay. Μπράβο ναι. Αυτό είναι. Αρχή. Ναι, βέβαια υπάρχουν και φορέ που δεν καταλαβαίνει η άλλη τι κάνει. Δηλαδή, ε, κάποια δεν το επικοινωνούν. Δεν το επικοινωνούν όλε οι κοπέλε. Γιατί είναι στη Καταλαβαίνεις λίγο mm -hmm. ε, από την ανάσα, από mm -hmm. όλο το γενικά το σύστημα. Αλλά ναι, με το δικό μου μυαλό πιστεύω ότι ξέρεις, έχει ολοκληρωθεί το δικό το έργο. Οπότε φέρω <laughs> κι εγώ τη σειρά μου. Το παραδώσαμε, ήταν ναι. για την ατική οδό. Ναι, κάπως έτσι, <laughs> κάπως έτσι. Ωραία, σου έχουν κάνει παράπονα. Παράπονα για ποιο πράγμα? Την ώρα εκείνη του έξι. Παράπονο, τι παράπονα. Τι είσαι άχρηστο κτλ. Θα δίνει τον έκλειστο το Όχι, ρε παιδί μου, παράπονα. Ε, δε, δεν είσαι πολύ εδώ. Ε, όχι, όχι. Δεν π... μου αρέσει αυτό. ό,τι. Πολύ αμήχανο το πει αυτό. Πολύ. Είναι πολύ άβολο. Α, το ξέρω. Πολύ άβολο, αμήχανο. Δηλαδή, άμα μου το πει αυτό, που μπορεί να πω. Α, οκ. Okay. Έχω μια δουλειά. Ναι. Όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Μου έχουν τύχει άλλα, άλλα, κάτι άλλα. Α πούμε, δηλαδή. Που τύπου βάλει λίγο μουσική να παίζει. Δεν μπορώ να ακούω το κρεβάτι που τρίζει. Ή ξέρω εγώ. Ε, άνοιξε ένα φω, δεν βλέπω τίποτα. Ή... Συνήθω οι γυναίκες λένε κλειστό φω, δηλαδή έχουν συστολέ. Ναι, δύσκολα η γυναίκα θα μου πει Άνοιξε τα φώτα. Λέω. Ε, ένα μικρό φωτάκι να είναι σε μια γωνία και να. Με μια μπλουζα από πάνω για να μην φέγγει και τόσο πολύ. Α, μπράβο, ε, κάτι τέτοιο. <laughs> ε, μου έχει τύχει, ξέρω εγώ, να πει να γελάσουμε πριν κάνουμε σεξ, ξέρω εγώ, να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ορίστε. Ναι, κάτι τέτοια κουλά. Ε, ε, συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτη. Τι παιχνίδι, δηλαδή. Όταν ήμουν πιτσιρικά 19-20, πόσο ήμουν. Είχα, ήμουν με μια κοπέλα. Βγαίναμε, ξαναβγαίναμε, ξαναβγαίναμε, ξαναβγαίναμε. <σταλής> Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Τέλο <σταλής> <σταλής> πάντων, έρχεται η στιγμή να γίνει, ξαπλώνουμε. Γίνονται τα προκαταρκτικά, έρχεται η στιγμή mm -hmm. και μου λέει: Από πα. Πας? <σταλής> Λέω: Τι που πάω. Θέλω να παίξουμε την κουλελέτα. <σταλής> <σταλής> Λέω: Καταλαβαίνει. Ε, τι να πω εγώ τώρα. Ναι, δεν Και λέει αυτή: Όχι, όχι, λέμε να δεν πολύ μ' αρέσει το σεξ. Λέω: Μ' αρέσουν μόνο τα παιχνίδια. Λέω: Δηλαδή, τι εννοεί. Κούκλε. Λέει: Ε, μ' αρέσει το γύρω-γύρω μου. Δεν μου αρέσει να κάνω σεξ το γύρω-γύρω από τις τρύπες της ζωής. Δηλαδή, δηλαδή, τα... Δηλαδή, ε, μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Ο καθένα μόνο του ή μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Ε, μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Είδες που έχει τύχει. Ο ένα τον άλλον. Α, το... ήταν συνεργατικό. Συνεργατικό. Ναι. Αλλά όταν πήγαμε στη δικασία την ε, βασική. Όχι, μου λέει, εγώ θέλω μόνο τα παιχνίδια, δεν μου αρέσει κάτι από... παραπάνω. Τη okay. αγόρασε κάτι μετά, έτσι, ένα παιχνιδάκι. Όχι, μετά κατάλαβα ότι θέλουμε άλλα πράγματα, οπότε ξέρει, ο καθένα το δρόμο του. Mm -hmm. Παιδί μου, ποιο λέει ότι μου αρέσουν μόνο τα παιχνίδια, με δουλεύει αυτή. 19-20 χρονών. Μ μου αρέσουν μόνο τα παιχνίδια. Να πω ότι ήταν παιδί. Θα βοηθήσει αυτό στην παιδική κατάσταση τη παιδικότητα αυτή, του έτσι. δεν σεξ. ήταν ανήλικη. Εγώ ήμουν 20. Α, δεν σου λέει ανήλικο παιδί, μου σου λέει ότι το μυαλό δεν έχει πήξει εδώ πέρα. Ενώ ότι είσαι παιδάκι. Εντάξει, μπορεί, το δέχομαι. Κατάλαβε. Μπορεί να ήταν και ανέραστη Έχασε την ανάση σου για κάποιο λόγο, κάτι έπαυξε Ναι, σκέφτηκα τώρα και συνεχωρήθηκα. Γιατί, παιδάκι μου Γιατί... που δεν έπαιξε μαζί τη όλοι... παραπάνω που αισθάνεται έτσι. Δεν θέλει να κάνει σεξ. μπορείς να την πάρει τηλέφωνο. Φαντάζομαι τα 19 έχουν περάσει και 25 χρόνια. Δεν έχω τηλέφωνό τη. Α, το Instagram. Βασικά όσο... όχι το. Έχω... Instagram, connecting το people. Το έχω το τηλέφωνό τη. Και αργότερα. Τη... Δεν θα πω, τέλο πάντων, άστο. Την, την πέτυχε και όλα σε έναν αθλητικό χώρο. Τη ρώτησε αν παίζει ακόμα παιχνίδια. Όχι, γιατί έπαιζε για την ώρα αυτή. Α, ορίστε, άρα παίζει ακόμα παιχνίδια. Ήταν αθλήτρια. Ορίστε, άρα είναι του παιχνιδιού το κορίτσι. Πε το έτσι, ναι. να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει, είναι του παιχνιδιού, ναι. Ορίστε, του αθλητικού. Μπορεί Φιλστά. να ήθελε να τη βάζει εμπόδια και να τα πηδάτε μαζί. Με ό,τι σημαίνει δεν προς, αυτό. Δεν ήταν αισθήμα, στει... ο άθλημα έκανε. Α, ah, οκ. Okay. Τουλάχιστον είναι συνεργατική. Εντάξει. Ναι. Ναι. Το καταλάβαμε. Ναι. Ναι. Αυτό είστε πολύ καλή ομάδα, θα έλεγε κανεί. Ναι, ναι, ναι. Ε, αν το σεξ ήταν έτσι με άλλη συνταγογραφημένο ρε παιδί μου πόσες φορές την ημέρα ή την εβδομάδα θα ήθελες ε, να το παίρνεις αυτό το φάρμακο εγώ είμαι της ποιότητας και όχι της ποσότητας πιστεύω, πολύ μ' αρέσεις. Ναι, πιστεύω ότι μια φορά πολύ καλή αρκεί από τις τρεις τις μέτριες για μένα και όσο το κάνεις και το με μεσησαγωγικά mm -hmm. οπότε αν είναι μια φορά ποιοτική Μπορεί να ισούται με πέντε φορέ ε, μέτριε. Ωραία. Γιατί στι πέντε φορέ δεν μπορεί να είναι πέντε καλές. Ε, όχι, Ό, όσο και πέντε καλέ. Όχι, βέβαια. Και καλό να είσαι όσο και δύναμη να έχει. Περίμενε, έχω ένα αστερίσκο εδώ. Περίμενε. Τι θα πει καλό, αλλά θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πόσε μέρε. Καλό να έχει διάρκεια, να τελειώσουν και οι δύο. Αυτό σημαίνει καλό. Οκ. Okay. Ωραία. Να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, να υπάρχει συνέχεια. Σιγά και εσύ παιδί μου λε και είναι με μάνιου, αλλά πρέ... να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν. Ωραία, όχι, για πέσουμε, ενώ... λοιπόν. Το όλα όσα πρέπει, όσα όλα θέλουν και οι δύο να γίνουν. Αυτό εννοώ. Όχι όσα πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει στο σεξ. Όσα, θέλουν και το, όσα θέλει το ζευγάρι να γίνουν. Άμα έκανα σεξ μετά ε, από αυτή τη συνέντευξη μαζί σου, μα παιδιά και την Παναγία, θα είχα γράψει αυτό μια μπορείς. λίστα σε ένα χαρτί. Έτσι, Όχι, δεν και είμαι σίγουρη. Εδώ έχει αυτό το καταστατικό του σεξ και πρέπει να γίνουν όλα. Όταν τα τικάρουμε, θα πάμε να φάμε μπέργκερ Όλα χαστεί με χαστεί βάση θερμίδες. με αυτά που θέλει, θέλει το ζευγάρι. Όχι όσο θέλω εγώ. Και να στα βάλω εκεί σου Πρέπει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν είναι επιτυχημένο το σεξ. Στα reminders του κινητού. Οκ, εντάξει. Τώρα μιλάμε για μια συνθήκη η οποία είσαι με μια κοπέλα πολύ καιρό που δεν ξέρει τον άλλον. Ναι, ρε παιδί μου, Έτσι το καταλαβαίνω. Τώρα. Ναι, άλλη, άλλη συνταγογράφηση. Αυτό. Άλλοι θέλουν να το έχουν τρει φορέ την ημέρα, άλλοι θέλουν να το έχουν πέντε φορέ την εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι μία κάθε μέρα Καλά, κάθε μέρα δεν γίνεται να είναι ε, αντικειμενικά. Πιστεύω είναι πολύ καλά. Ωραία, πόσο καιρό έχει Αν περάσει. Αν τρει, μία φορά την εβδομάδα. Ωραία, περίμενε. Θέλω να μου πει το μεγαλύτερο διάστημα ανομβρία και ξηρασία ερωτική. Δηλαδή, από το ξύνοση από το σεξ. Όχι, που να το έχει επιλέξει, να έχει τύχει, ρε παιδί μου. Αν πει εννιά μήνε, τίποτα. Να κοκό. Ε, ναι, πρέπει να ήταν. Πόσο, δυόμιση χρόνια. Ορίστε. Ναι. Δυόμιση χρόνια. 2,5 χρόνια. Σε έχουν γράψει τον κίνηση γιατί νομίζω ότι μπορεί να πάρει λεφτά από εκεί. Δυόμιση ή μπορεί και τρία χρόνια. Εκεί παίρνει σίγουρα λεφτά. Ναι. Πόσο χρόνο. Μην μου πει από τα 14 στα 18. Όχι, από τα 20 στα 23. Τι σου συνέβαινε, είχε άλλε Δεν άλλες, είχα γυναίκα. Δεν και... είχα κοπέλα. Δεν είχα τίποτα. Και... έτσι αν δεν κάνω, δεν έκανα. Mm. Οπότε... δεν, δεν, κάνω, δεν, δεν έκανα. Δεν κάνω, Αλλά ε, δεν έκανα. Ε, Μεγαλύτερο σε κάτι. Ναι, προφανώ. Με τη ζωή είναι και αυτό. Ναι, όταν σε πιτσυρικά 20-23 ήμουν και μέσα γουικά μαμούχαλο, τι να κάνω. Τέλο πάντων. Άρα δεν είχα κοπέλα, <laughs> δεν έκανα τίποτα. Παιδάκι, κανονικό. Οπότε 20-23, <laughs> τίποτα. Mm -hmm. Έχω πάει και σε δύο reality από 6 μήνε το καθένα. <laughs> Αυτά που τα πα. Ένα χρόνο τίποτα. Mm -hmm. Φαντάρωσε ένα χρόνο τίποτα. Mm -hmm. Γιατί έκανα και 12 μήνε εγώ. Uh -huh. à, uh -huh. Έκανα yeah. πριν πω. Mm -hmm. Ναι. Οπότε, ναι, έχω ένα τρίχρονο, ένα χρόνο και δύο εξάμεινα. Κοίταξε, ναι, νομίζω ότι μετά από αυτό το πόντ καταλαβαίνει ότι μπορεί να τα στείλει στην επίσημη επιτροπή του Guinness. Γιατί όντω. Έλα, μπορεί να τα Δεν υπάρχουν άντρε που δεν έχουν κάνει για εδώ καιρό. Τι είναι? Είπα κάτι θα πάρει, δεν ξέρω τι. Τι θα πάρει. Μια πλαστική κούκλα. Να <laughs> Έλα <μου. laughs> Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ε, θέλω να μου πει τι θα μπορούσε να παραλύσει με το σεξ. Δηλαδή, είναι τι είναι εισάξιο απόλαυση. Τίποτα. Δεν είναι ένα Τίποτα. ωραίο. Ένα ωραίο τούβλινο. Ξέρετε που είναι μέγεθο τούβλου. Παστίτσιο. Όχι πούμε, μόρα. Με ντομάτα. Λες... και ωραία. Και από το χωριά... Για μένα το σεξ είναι η κινητήρια δύναμη του καθενό μα. Δηλαδή, ε, όλα περιστρέφονται γύρω από το σεξ. Όλα τα πάντα. Η δουλειά μα, ε, η επιτυχία μα στα επαγγελματικά, το οτιδήποτε, εκεί καταλήγει, στο σεξ. Οπότε για μένα είναι το νούμερο ένα και είναι το βασικό όταν επιλέγεις να κάνεις κάνει μια σχέση. Αν δεν ταιριάζει το σεξ, τι θα κάνει. Χαμηθείτε, γιατί χανόμαστε. Εγώ δεν λέω ότι είναι δίκαιο. μόνο το σεξ, γιατί υπάρχει και το μετά. Δηλαδή, μετά δε, δηλαδή, τώρα κάνω καλό σεξ και μετά είμαι με ένα μου μια μουγκή, να πω τι. Αλλά για μένα είναι το νούμερο ένα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Ούτε με το φαγητό, ούτε με μια αθλητική δραστηριότητα, το με ένα χόμπι, ούτε με μια μηχανή, του με ένα αυτοκίνητο. Για μένα είναι το νούμερο ένα. <coughs> Πιστεύω και του περισσότερου. Όχι. Όχι. Μπορεί έτσι να το έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Δάφνη, εσύ πόσο καιρό έχεις να κάνει σεξ. Όχι τρόπο μιλάμε, γενικά. <laughs> ε, έκανα το πρωί, το π... είσαι πρωινό τύπο. δεν έχω και όχι. Όχι, δεν έκανα το πρωί. Ε, έκανα πλάκα. Το. Θα μπορούσε όμω να μου συμβεί. Δεν είμαι πρωινό τύπο. Θέλω Εγώ, να, έχω ξυπνήσει, τύπος. να έχω ξυπνήσει, να έχω πλύνει τα δόντια μου. Μπράβο, σωστή. σωστή. Ε, ρε, παιδί μου, να έχει πάει τι τουαλέτε σεξου... σου. Ναι. Να, να νιώθει ωραία με τον εαυτό σου. Μπράβο, ρε, Δάφνη. Αυτό. Που οι περισσότεροι θέλουν το πρωί. Εγώ το πρωί δεν θέλω δεν καθόλου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εγώ μπορώ, αλλά δεν θέλω το πρωί. Ναι, όχι, δεν αισθάνομαι καλά, ρε παιδί μου. Α, συμπαράταμε. Λίγο να ρολάρει μέρα, να περάσει ένα δύο ώρα, ρε παιδί μου. Να. Τέλο πάντων, ανοίξει το μάτι. Περισσότερο καιρό που είσαι κάνει σεξ, αποχή. Κοίταξε να δει. Δεν έχει υπάρξει πολλή. Θα σου Κατάλαβα. γιατί. Ενεργή γιατί... βλέπω. Η Δάφνη σεξουαλικά. Ήμουν... Άκου όμω γιατί ήμουν πάντα σε σχέσει. Πότε μπορεί αρέσουν σχέσεις σχέσει, Από τα 15. Από τα 15 ήσουν σε σχέση μόνοι. Ναι, το έχω πάει σε ρί. Και εγώ πάω για άλλο ρεκόρ. Δεν έχει νόημα να ελεύθερη ίδιο. και μόνη. Ε, για λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα είσαι ελεύθερη, δηλαδή. Πρέπει να το απαντήσω αυτό. Όχι, να το απαντήσει, είναι, είναι αδιάκριτο. Αυτό. Ωραία. Ε, για να μην το απαντά, έχει σχέση. Οκ. Okay. Ε, ή δεν έχει σχέση, <laughs> είναι κάτι το οποίο ψήνεται τώρα. <laughs> ή το κάνει για επικοινωνικού λόγου να πει Αχ, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μπλόφα. Ε, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Ε, δεν μου πει πόσο καιρό όμω. Σου είπα, δεν έχει περάσει πολύ καιρό, δεν του έχω μετρήσει. Αλλά... Μια εβδομάδα. Όχι, βάλε κάτι, ρε παιδί μου. Ένα εσύ... μήνα. Οπότε η Δάφνη είναι ενεργή σεξουαλικά από την πρώτη φορά που έκανε έξι μέχρι τώρα. Να να σου πω κάτι. Μπράβο. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στην Ελλάδα και θεώρησα καθήκον μου να το ανεβάσω κι εγώ όσο μπορώ. Τι ποσοστό χαμηλό έχουμε στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Σε αυτό το άθλημα δεν το τιμάμε καθόλου στην Ελλάδα. Τι λε, Μωρέ. Αλήθεια σου Ποιο λέω. Ποιο το λέει αυτό. Τα στατιστικά μιλάνε. Έλα. Τα στοιχεία. Βρε, αλήθεια σου λέω. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλοί. Δηλαδή τι γίνεται. Πάνε και όταν τον καθένα μα και απαντάνε όλοι ειλικρινά. Λένε πώ κανεί. Όλοι ντρέπονται να πούν την αλήθεια. Κυρία, μου να πάω στο MIT να του που έβγαλε την έρευνα. Καλά, εντάξει. Κάτι θα ξέρουν εκεί τα μεγάλα μυαλά. Ναι. Τα μεγάλα μυαλά είπα. Δεν είπα τα μεγάλα. Αλλά ορίστε, τέλο πάντων, είμαστε χαμηλά στην Ελλάδα. Αυτό ξέρω. Είμαστε το χαμηλά, οκ. Okay. Δεν την έχω κάνει εγώ την έρευνα. Δεν έχω μπει στα σπίτια του να βγάλω και στα κάνεις, κρεβάτια του. Αρέσει το σεξ του Λοιπόν. Έχει σκεφτεί ποτέ το. Για το κορμί μου, με θέλει. Για το κορμί μου με θέλει. Uh -huh. <laughs> Ή με θέλει γιατί είμαι ο βασάλος. Για να έχει να το λέει τύπου. Εσύ είχα δεν πήγε και με τον... Ε... Πάει με τον θόρ της Ελλάδας. Με τον της Ελλάδας. Πάει με τον της Ελλάδας. Είσαι δεν ο Έλληνας ξέρω. Ναι. Και τώρα τί... δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Γιατί άμα απαντήσω ναι με θέλει για το κορμί μου. Ναι επειδή είμαι διάσημο <laughs> Είναι πολύ ψωνίστικο αυτό. Δεν ξέρω καθένα τι. Είναι στήσι. πραγματικό. Παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κυνηγάνε του stars. Είναι groupies. Έτσι λέγονται. Και το βάζουν στο προσωπικό του το τευτέρι του ημερολόγιο. Ναι, έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση. Έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση, ναι. Ξεκάθαρα έχει υπάρξει. Πότε ήταν η τελευταία φορά σε έξ. Πριν να απαντήσω την ερώτηση. Ναι. Γιατί ναι. Δεν σε ρωτάω με ποιον. Έχω καιρό. Εγώ έχω δύο εβδομάδε. Ορίστε και εγώ έχω δύο εβδομάδε. Κολλά! Τα <σίλια> ζητάνε, δεν θυμάμαι. Υπάρχει στιγμή που να έκανε γκουφιά. Ναι, να έπεσε από το κρεβάτι. Κάτι να σου συνέβη, αστείο. Έχει συμβεί, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Όχι, να μην το πει, αλλά έχει συμβεί. Έχει συμβεί από την πλευρά τη κοπέλα. Και όχι, αισθάνθηκα μύχνα για την στιγμή, απλά δεν το έδειξα για να μην την φέρω σε δύσκολη θέση. Πέρασε, έλειξε. Ναι, πέρασε, έλειξε. Αλλά κατάλαβα ότι σάνθηκε αυτή άσχημα. Εντάξει. Αφού είναι, είναι καλά κάτι που συμβαίνει γενικότερα. Ξέρω ότι λε, χωρί να το πει, έχει να κάνει με αέριε μάζε. Ναι, αλλά όχι. Από μπροστά. Ε, μα τα ξέ... Το... Ναι. Πώ σε κατάλαβα, χωρί να μιλήσουμε, να με τα μάτια. Ε, εντάξει, αυτό είναι μέσα στη ζωή. Είναι πάρα πολύ αστείο. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ άβολο. Είναι δηλαδή, πάρα λες, πάρα πάρα... Παναγία μου, ότι ειδικά με είναι πρώτη φορά με τον άλλον. Ναι, και ναι, ναι, ναι ακριβώ αυτό. <χει> <ακριβώς> αυτό. <χει> ακριβώς αυτό. Να σου πω πώ σώνεται αυτό με την ηλικία. Όσο μεγαλώνει, δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί ξέρει ότι θα συμβεί. Όσο μεγαλώνεις Ναι, οκ, okay, αλλά πάντα όταν γίνεται. δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει αυτή η αμηχανία. Πλε... Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν, ποτέ δεν δείχνω. Ε, ξέρω εγώ. κάτι το οποίο. ότι με ενοχλεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνω ότι αισθάνεται αμήχανα και άσχημα η κοπέλα. Ε, προφανώ. Εντάξει. Να αυτό. Αυτό. Δεν μου... Να πέσω, να γίνει κάτι. Όχι. Ήταν με μια. που είχα μια τρελή. Η οποία έκανε κάτι μόνη τη. Πριν ξεκινήσουμε. Εννοεί ότι έκανε προθέρμανση. Ξέρετε, τη έτσι γυμνασμένο και σου λέει πού θα μπει αυτό τώρα, τι θα κάνουμε εδώ ναι, πέρα. Ναι, 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 κάτι, Α. κάτι κάτι αεροπλανάκια, κάτι μόνη τη. Σε παρακαλώ, περίμενε. Και εγώ ήμουν έτσι κλου. Περίμενε. Τι είναι τη λέω εδώ πέρα. Κωνσταντίνε μου, κάτσε. Είμαι και ήμουν εγώ... ήμουν 24-25. Ωραία, είμαι εγώ η κοπέλα, είσαι εσύ αυτό που είσαι. Αυτό είναι το υπνοδομάτιο. Ωραία, μπαίνει εσύ μέσα και τι ξεκινάω να κάνω εγώ. Δεν σε πώ υποδέχομαι. Σαμπλώνω δηλαδή. εγώ. Ναι, στο κρεβάτι. Και αρχίζουμε φιλιά και τα Ναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τάκ, Τα... κατακόρυφος. Τι εννοεί, πάνω, στο κρεβάτι ή δίπλα. Πάνω στο πάνω. κρεβάτι. Γυμνή. Μετά είσαι Οκ. Okay. Μετά ξανά κάτω. Μετά λέει. Περίμενε, περίμενε. Περίμε. Δεν έχω χειρότερο που ξεκινάμε, μπαίνουμε σε μια φάση τέτοια, λίγο πιο ερωτική, λίγο πιο. Ναι. Πάμε κάπου. Ναι. Και μετά το γιώνουμε και γελάμε. Ένα κάνουμε αεροπλα... Οχ, Θεέ μου. αεροπλανάκι. Πώ έκανα τώρα να έχει τι πατούσε με την μου, λέει, ε, ανέβασε, μου λέει: Βάλε εδώ τα πόδια σου, αριστερά-δεξιά. Mm. Ανέβασε, έμψη λέει κάτι, κάτι ασυνάρτητα. Και λέω: Έχουμε έρθει για να παίξουμε. Μου λέει: Έλα, Μωρά, μου λέει και εσύ όλο. θες να το πηγαίνουμε σοβαρά. Αυτά που πριν τα αυτά που γελάτε εσείς ε, το κάνετε σεξ. Εγώ σου είπα ότι μιλάμε για τη μέρα μα. Δεν σου είπα μιλάμε για τη μέρα μα. Αυτή μου έλεγε στα προκαταρκτικά να κάνουμε ό,τι βλακεία Ειδικέ τη Αυτή ήθελε να κάνει προπόνηση. Μόνο κρυφτό δεν παίξαμε. Έγινε δουλειά. Έγινε, αλλά βαρέθηκα. Ε, τι να βέβαια από τόση προπόνηση και Βαρέθηκα γιατί όταν έχεις μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια, όταν η άλλη στο γυρνάει στο γιώνει με χαζά, με, μέναμε... με, με ξενερώνει μεσαγωγικά. Ναι, εκτό κι αν ήσουν καθηγήτρια τη ρυθμική, τη ή τη ενόργανη. Και τι θαύμαζε την κοπέλα. Κατά... Για άλλο λόγο πήγατε εκεί. Ναι, κάτι δεν. ήταν off. Ήταν σε, μια φάση τέτοια αυτή, δηλαδή του πεξίματο. Και του πρηξίματο επίση. Ναι, 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 Πάρα πολύ. Πάρα Ωραία. πολύ, Κάνει εκείνο, φέρει το άλλο. Εννοούσε τι κορίνε ή εννοούσε του δονητέ ή εννοούσε Όχι. το χαρτί ε, όλα αυτά τα πέρα. Όλα. Ναι, ναι, ναι. ένα καλάθι διπλά, τα έχει πρόχειρα. Έλα Να σου πω, πω κάτι. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρο που έχει ε, δοθεί ερωτικά έχω πάει για φαγητό. Οχ, ναι. Και έχω παρκάρει το αμάξι ακριβώ έξω από το μαγαζί. Ωραία. Και εκείνη την ώρα κάπω γίνεται και η φάση και λοιπά. Και μα έρχεται και ήμασ, ήμουν σε σχέση τότε. Mm. Και μα έρχεται και τον δύο η, η, όρεξη και κάνουμε σεξ έξω ακριβώ από το μαγαζί. Να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμο. Είχε φημαίνει για το αμάξι αυτό. Μπροστά δεν είχε. Okay. Οπότε από μπροστά κάτι χαζοφαινόταν. Καταρχά που ήταν το αμάξι. Πολύ αμήχανο. Τι, τι, τι. Κουνιόταν τα μάξι κάποια φάση. Εντάξει, τα από τα μάξι. Okay. Και ήταν και μεγάλο το αυτοκίνητο. Ε, και έχω κάνει. Σε... Νομίζω το αυτο... σεξ με το αυτοκίνητο δεν είναι και κάτι το super wow. Ναι, αλλά είναι ο τρόπο και το, και το πώ γίνεται. Σε ερεθίζει ότι είναι σε ημικοινό χώρο, καταλαβαίνετε. Μπράβο. Αυτό. Και ήμασταν που λε έξω ακριβώ από το εστιατόριο και μα έβλεπε μέσα εγωγικά ο κόσμο. Και βγήκαμε από τι πίσω πόρτε και οι δύο. Ναι. Καλά, Κάτι φτιάχνετε, ας... φτιάχνετε τη ρεζέρβα. Εγώ το είχα αυτή... και μακριά μαλλιά. Σαν τον Ταρζάν θα να. Και οι άλλοι σαν την Τζέιμ. Άστο, άστο, ναι, ναι, ναι. άστο, άστο. Ήτανε... Ήσο... έτσι, αν έχει κάνει έξι μελιοντάρια. Τα μαλλιά ήταν. Είχα πιάσει τα μαλλιά, απλά πετάγανε όλα εδώ. Okay. Mm -hmm. Ήταν λίγο περίεργο. Ωραία, μορομάδι λέγατε στο αυτοκίνητο. Είναι πάντα όλα χρήσια. τα πάντα είμαστε... ήμασταν Ήτανε... σε σχέση και ήμασταν οργανωμένο ζευγάρι. Αυτό είναι το σωστό. Να είσαι οργανωμένο. Γιατί είχα μια κοπέλα τότε που ήθελε να κάνει σεξ όλε τι ώρε και σε όλα τα μέρη. Αυτό είναι είχε ωραίο. όρεξη πάντα και παντού. Είναι ωραίο αυτό. Όχι, γιατί με πίεζε. Με άγχωνε αυτό. Mm -hmm. Ότι τώρα ε, δεν παίρνει καλά γιατί θέλει να κάνουμε σεξ. Ε, τώρα είναι καλά, όχι, δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Ναι. Δηλαδή, όχι, είναι πολύ αγχωτικό. Στα ή αντίθετα. Έχω βρεθεί στη θέση σου. Ναι. Παντού και πάντα. Ναι, ναι. Διαθέσιμη παντού και πάντα. Ναι, 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 ναι. ναι. Και μετά μου τράκια, άμα δεν. Α, αυτό είναι το χειρότερο. Είναι χειρότερο. Που λέει, τι έχει, τίποτα. Τι ναι, έχεις. Ναι, ναι. Και ξέρει ότι είναι αυτό και θε να προκαλέσει τον άλλον να το πει και του λε: Δεν είναι για όλε τι Εντάξει, α λίγο, να διαβάσουμε βιβλίο. Πάμε μια βόλτα. Ε, εντάξει, μετά τα, τα... τα έχει και με σένα. Δεν είναι... Ότι λίγο. εγώ τι είμαι. Είμαι το. Σεξ. τι. Αντίξιον. Σεξε... Τι. Addiction. Ε, βέβαια. Άκου <laughs> τι λέει. Άκου τι λέει. Βρε, δεν τρέπεσαι, βρέ. Σε φώναξα για πόντε. Δεν χρειάζεται να με γλύψω την κορφή ω τα νύχια μεταφορικά για να σε πάρω εδώ για Τη Τι προσέχει τις λέξη μου, ε? για να σε πάρω για συνέντευξη. Όλα, αυτό όλα, όλα, προσέχεις. όλα. Όλα περιτυγίζονται γύρω από το σεξ. Ωραία. Oh, Ό,τι ε... <laughs> ε, Έχει μετανιώσει για σεξ moment σου. Ναι. Έχω μετανιώσει. Που τελείωσε και λέω, για ποιο λόγο το έκανα εγώ αυτό. Γιατί ξεκίνησες να θες να το κάνεις όμως, πριν τελειώσει και πεις γιατί το έκανα. Γιατί είχα διάθεση. Ε, ναι, ρεξούλες. γιατί οι άντρε σκεφτόμαστε δυστυχώ με το κάτω κεφάλι. Όχι, πάντα, αφού μου λε ότι είσαι αισθητό. Ναι, υπάρχουν περίοδε στην ζωή μα που, σκε... που δεν έχουμε κάτι. Μόνο, μόνο κάτω. Μόνο κάτω, ναι. Οπότε, ή μπορεί να είναι και η μέρα κάπως περίεργη και τα λοιπά και να σκέφτεσαι μόνο με το κάτω κεφάλι. Και με το που τελειώσει όλο αυτό, λε, για ποιο λόγο το έκανε αυτό στον <Ραχ> εαυτό σου, Κωνσταντίνε. Μίλα μου για μια περίεργη μέρα που σκέφτησε μόνο αυτό. Είναι μέρα ακραία πίεση, είναι μέρα απογοήτευση, είναι μέρα νευρών. Όχι, δεν έχει να κάνει πια. Είναι. Α. Μέρα νεύρων και απογοήτευση δεν νομίζω ότι λειτουργεί το σύστημα. Μπορεί να το κάνει εκτόνωση. Ναι, δεν, δεν, έχει τη διάθεση. Okay. Γιατί όλα ξεκινούν από τη διάθεση, δεν ξεκινάνε από τη μερα mm -hmm. Δηλαδή, ε, μπορεί ρε παιδί μου να έχω κάνει μία πο, πολύ δυνατή προπόνηση, ξέρω εγώ, το πρωί. Και όλη τη μέρα να έχω ακραία διάθεση και να κάνω σεξ. Οπότε σκέφτε μου το κάτω κεφάλι. Okay. Για να έρθει μετά το βράδυ και να σε τέζα βέβαια. Αλλά... Ε, ναι, ε, και μπορεί να πάρει τη λάθο απόφαση. <laughs> Οπότε, παιδιά, σκεφτείτε το. Okay. Μη σκεφτείτε μόνο με το κάτω κεφάλι. Ναι, Ενώστε τα, για... τα κεφάλια σα ναι. και με τα δύο να σκεφτείτε. Σου, έχω, σου λέω να βρει τον εαυτό μου, λέω για ποιο λόγο το έκανε εσύ αυτό. Για ποιο λόγο. Εντάξει, και κίνη. αυτοκριτική. Το ένιωσε και η Κινέζα. Όχι, λοιπόν. δεν το ένιωσε. Αλλά επειδή κάνω την αυτοκριτική μου λέω γιατί ρε μαλάκα το έκανε αυτό. Αυτό μα λίγο. Ναι, γιατί το κάνει αυτό. Για ποια πράγματα θα πιστόλιαζε ένα hot sex date. Ποια πράγματα. Ναι. Σου έχω πει εγώ να βγούμε και με γουστάρι μιλάμε, έχει τσουρτσουριάσει όλο το δέρμα. μπορεί να Αλλά να... σου έχουν πει οι φίλοι σου για εκδρομή, για να πάτε στη θάλασσα, για να κάνετε τα δικά σα τα αγορίστικα, όποια και να είναι αυτά. Κοίτα, άμα ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να το ακυρώσει για ένα hot sex date. Ωραία. Γιατί είναι, μία, είναι κάτι το οποίο το κάνει μία φορά, ξέρω εγώ, το χρόνο ή το κάνει μία φορά όποτε έχει. Ε, την, ε, την ευχαίρεια. Την εντάξει, και, το, και την ξεπέτα μπορεί να την κάνει μία φορά όποτε έχει την ευχαίρεια. Μπορεί και με την ίδια ακόμη να μην σου κάτσει δύο φορέ. Πολύ γαμάτι. Ε, μπορώ να ακυρώσει πολλά πράγματα, ναι. <laughs> ναι, γιατί. εντάξει. Λοιπόν, σπίτι σου σεξ. Ή σπίτι του άλλου. Πού νιώθουμε καλύτερα, στην έδρα μα ή εκτό. Ή δεν μα νοιάζει καθόλου. Ε, σίγουρα πρώτο. σπίτι σου. Πρώτο. Πρώτο okay. σεξ. Ναι. Δεν μα νοιάζει. Α, δεν μα νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Γιατί είναι. Το επεξεργαζόμενο ε, Ναι, γιατί είναι και το πρώτο έτσι κι αλλιώ. Όπου αυτό. και να γίνει το πράγμα είναι. Okay. Ναι, δεν μα νοιάζει. Πάμε που θε. Ναι, σε ρωτήσω κάτι. Άμα έχει φάει μετά μπορεί να κάνει σεξ. Τώρα πολύ ειλικρινά. Εγώ α δεν μπορώ. Αν έχω φάει. Όχι, γιατί ανεβαίνω όλα και ρεύομαι. Ε, ναι, ναι. όχι, ρεύομαι εκείνη την, την ώρα. Απλά ε, 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 Είναι αυτό που το αποπνεκτικό λίγο. Αυτό, ναι. Ρε, ρεύεσαι με την έννοια ότι σου, σου ανεβαίνει. Ε, δηλαδή, δεύε, για... Γιατί πάνω στην πέψη εσύ δίνεις πόνο. Πώ ανακάνει ο οργανισμό. Ε, και πάνω κάτω και τα λοιπά. Ανακατεύεσαι, σου ανεβαίνει το φαγητό εδώ πάνω. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι Θέλει να είναι. περάσει λίγη ώρα ακόμα. Τα social media. Είναι η σύγχρονη μορφή τσόντα. Ε... Κοίτα, το έχω απομυθοποιήσει πλέον. Ναι, αλλά δεν είναι. Είναι όλα εκεί <laughs> διαθέσιμα. Τσώντας, τι εννοεί, Για να δει κάτι. Ωραία παιδί μου, ότι πλέον τα social media δεν είναι απλά προφίλ ανθρώπων. Είναι, σου δείχνω, όλα μου τα κάλυ. Τα αληθινά μου τα κάλυ. Δυστυχώ δεν τα, τα πρόλαβα στην καλή ηλικία. Δηλαδή, άμα είχαμε social media όταν είμαστε 15 16 χρονών, θα είχαμε βγάλει σιπεράκι και στα δόντια. <laughs> από την συνεχόμενη, <laughs> κατάλαβε. Γιατί πλέον ε, όλα τα σκέψουν, οι συμμαθητριέ μα. Για βιομηθήκη, έτσι. Γιατί θα το είχε συνέχεια. Στο... Αν αρχίσει Γιατί οι συμμαθητριέ μα τότε, αν mm. είχαν social και να βάζανε φωτογραφίε αυτέ που ανεβάζουν τα 15 τα χρόνια τώρα, mm. ε, θα περάγαμε πολύ καλά εμεί οι υπόλοιποι. Mm -hmm. Κατάλαβε. Ε, τώρα, σε αυτήν την ηλικία που είμαι, εντάξει, δεν με σοκάρει κάτι. Δηλαδή, τώρα τι, εντάξει, στι έξι φωτογραφίε και τα λοιπά έχουμε δει άπειρε και δεν μου προκαλεί κάτι. Είναι μια σύγχρο... ένα είδο, όπω το είπε και εσύ, τσόντας, αλλά το βλέπω λίγο σαν να είναι κάτι το καθημερινό, κάτι το οποίο ξέρει, συμβαίνει πολύ συχνά. Δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Γιατί όλε έχουν γίνει το ίδιο στα social. Εντάξει. δια πόζε, ίδια μαγειό. ίδια χίλια, ίδια Ναι, Αυτά. οπότε ναι, ψηλό είναι και από, αποτρεπτικό για μένα. Να τα βλέπω και να ρεθίζω, πώ να το πω. Θα ήθελα να σου κάνω κάποια άλλη ερώτηση ή να μου κάνει εσύ ή να απαντήσει σε κάτι άλλο μόνο σου, γιατί εγώ έχω ολοκληρωθεί ω γυναίκα και ω δημοσιογράφο σε αυτό θα το πόντο. Ε, τι άλλο μπορούσαμε να πούμε για το σεξ. Δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται κάτι. Κα... Βασικά μπορεί να μου έρθει, αλλά θα μου έρθει μετά το θα φύγω από εδώ. Να μου στείλει ένα ξενέρο το μήνυμα. Όπω σου στείλα και εγώ. Ναι, γεια σου, Δάφνη, είμαι ο Κωνσταντίνο. Να σου πω, υπάρχει κάποια ερώτηση που θε να μου κάνει εσύ. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Είμαι ανοιχτή για αυτό το podcast. Ε, <laughs> αν έχει φαντασιωθεί ποτέ να κάνει σεξ με γυναίκα ή αν έχει κάνει σεξ με γυναίκα. Λοιπόν, ε, είχα μία εμπειρία με γυναίκα όταν ήμουνα 15 ετών. Είσαι πολύ ειλικρινή και το λες, μπράβο σου. Ναι, και μου άρεσε και πάρα πολύ. Όντως. Γιατί, φυσικά. Γιατί όμω, γιατί τα κοριτσάκια όταν είμαστε μικρά, ε, είμαστε με τι φίλε μα ε, κολλημένε. Κόλο ναι. και βρακή. Δουαλέτα μαζί πάμε, όλε μαζί εννοείται. Θα μαζί μου να μου κρατά Υπάρχει αυτή το ξέρω. Οπότε νομίζω ότι το φιλικό με το ερωτικό μπλέκονται γιατί έχουν και τα δύο Συνόμη, ε, πολύ μεγάλη τρυφερότητα. Δηλαδή η πρώτη σου ερωτική επαφή ήταν Όχι, η δεν ήταν η πρώτη μου. Συγγνώμη, πόσο πόσο να κάνει σεξ. Γιατί δεν μπορεί να έγινε στην ίδια ηλικία. 15. Mm. Ήσουν πρωτοπόρα. <σχελίδι> πολύ μικρή. Για τη γενιά σου ήσουν πολύ μικρή. Το πρωτοπόρα, σε ευχαριστώ, είσαι πολύ ευγενικό, όμω θα ακούσω κάτι άλλο. Αλλά τέλο πάντων, Ήμουν σε σχέση. Δεν μπορώ αυτό το ξέρετε που λέει ε, δεν άσχημα στο που λέμε, που λένε οι γυναίκε δεν θα του κάτσω από το πρώτο ραντεβού, γιατί θα με θεωρήσει πόρνη. Yeah. Δηλαδή, άμα, άμα κάτσει στη δεύτερη εβδομάδα, τι θα σε θεωρήσει, Καλόγρια. Δεν <laughs> 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 ναι, δηλαδή είναι yeah. μια, ένα χαζό στερεότυπο που δεν το κατάλαβα ποτέ. Αφού γουστάρω και, γουστάρω και γουστάρει. Υπα... Γιατί δεν γίνεται τώρα. À, και άκουσε. Και πρέπει να περιμένω δύο εβδομάδε ε, μην με θεωρήσει εύκολη. Αυτά τα χαζά που λένε. Άκουσε με. Θεωρώ ότι το σεξ είναι από τι μεγαλύτερε απολαύσει τη ζωή. Νούμερο ένα είναι παιδί. Ακριβώ. Όσο πιο νωρί ανακαλύπτει το σώμα σου και το τι σου αρέσει, είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην προσωπική σου ευτυχία. Εμένα μου ό,τι είχε νωρί. Ήμουνα με ένα παιδί τότε. Σχέση. Ναι, σχέση. Ήμουνα τόσο ερωτευμένη μαζί του, ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερο. Ε, τρελαμένη όμω. Και ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί. Τέσσερα χρόνια μαζί. Βεβαίω. Ε, εντάξει, λογικό. Τέσσερα χρόνια μαζί. Mm -hmm. Από τα 10, τα 11. Από τα 15 σου είπα. Και ύστερα. Έγινε στα 15 όμω. Ναι, οπότε δεν ήρθε στα χρόνια μαζί. Όχι, μετά έγινε 6, στο αλλά πρώτο δικό Στον πρώτο τρίμηνο έγινε. Ε, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά καλά έκανε. Αφού το γούσταρε, έπρεπε να το πει. Το εμπιστευόμουν, το είχαμε συζητήσει. Είχαμε πει τι θα γίνει αν γίνει αυτό. Τι θα γίνει αν γίνει εκείνο. Αν πονέσουμε, αν αυτό. Κατάλαβε. ήταν. Και πώ ήταν η πρώτη φορά. Χάλια μαύρα. Όχι καθόλου. Γιατί είχε σημασία ο άλλο, κατάλαβε. Αισθανόμουν Πρωτε... εμπιστοσύνη και σιγουριά προ Δύσκολα η γυναίκα λέει ότι η πρώτη τη φορά ήταν ωραία. Όχι, τα πέρασα πάρα πολύ ωραία και μου φάνηκε πάρα πολύ διασκεδαστικό Αλήθεια. και ανυπομονούσε για την πρώτη φορά. Οι, οι περισσότεροι που μιλάω λένε ότι η πρώτη φορά ήταν απέσια και ότι όταν ε, ολοκληρώθηκε όλο το έργο τέλο πάντων είπανε αυτό είναι το σεξ. Όχι, όχι καθόλου. Ήταν διασκεδαστικό και ανυπομονούσε να ξαναγίνει. Έλεγα καλά, αυτό πώ εσύ το κάνει. Γι' αυτό δεν έχει διακόψει το σπονσάρι σαν την πρώτη φορά. <laughs> Οπότε από τα 15 μέχρι. <laughs> τα... την το, το πήγα. Ναι, ναι δηλαδή έχει 21 χρόνια ασταμάτητη δουλειά, είσαι ένσημα. Μια χαρά. Τώρα, καλά, δεν το συζητάω. Αυτό Εργαζόμενη... Από τότε που βγήκανε και τα ρολόγια που γράφουν του παλμού. Όχι, oh, oh, μην μου τι μαλακίε. Το έχω βάλει στο κάρτιο. Τι εννοεί, εννοείται. Το να μην... και το μετρά. Το έχω κάνει. Δεν Ωραία, πόσε θερμίδε έχει κάψει. 3,80 τα Αποκλείεται. Έχει κάψει 3,80. Σε δύο ώρε. Δηλαδή, όλο πώ έκαψε, 6,60. Σε δύο ώρε. Δεν ξέρω, εκείνο δεν φορούσε σε έξυπνο ρολόι. <laughs> Έχει κάψει 3,80. 380 θερμίδε. Mm -hmm. Σε δύο ώρε, σου λέω όμω. Σε όμως. δύο ώρε συνεχόμενου σεξ. Όχι συνεχόμενο, κάναμε ορισμένα διαλύματα. Πώ φορέ έγινε, Οι δηλαδή. Οι προπονήσει έχουν διαλύματα. Κάθεσε 15 δεύτερα πριν ξαναμπεί στο τερέιν. 380 θερμίδε. Mm -hmm. Τι έκανε, δάφνη. Όχι βάζω αυτά τα κατακόρυφα που έχει ζήσει εσύ και τι πυρουέτε που σου κάνει οι άλλοι. Μα πώ γίνεται να ανακάψει τα κοστοδωθερμίδε. Μπορεί να υδρώνει εύκολα. Και να όχι, ανέβασε σπαλμού και ε, Ναι, οκ, okay, εντάξει. Το πιασα. Ωραία. Okay. Λοιπόν, εδάφιοι, αυτά. Α αυτά. Ε, μην πούμε κάτι άλλο. Συγκριθήκαμε αρκετά. Και οι δύο. Και οι δύο, και οι δύο είπα... Εγώ απορώ τι θα παίξει από όλο αυτό. Και αν ξεκίνησε έτσι με μένα, όχι ότι είπαμε τα βαθιστόχαστα, αλλά στα επόμενα που θα κάνει τα podcast. Τι θέλει με του άλλου. Ε, ζω 36 χρόνια. Έχω να διηγηθώ πράγματα. Oh. <laughs> Ελπίζω να παίρνει αρκετά λεφτά για αυτό που κάνει. Μπράβο σου. Τσαλακώνεσαι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δύσκολα γυναίκα λέει τέτοια πράγματα ο Και Γιατί είπα κάτι κακό. Όχι, δεν είπε κάτι κακό. Αυτή Απλά πρέπει... δύσκολα κάποιο ανοίγεται σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει λίγο να πει. Γιατί το σεξ, ειδικά με εντάξει, οι άντρε είναι λίγο πιο ομοί. Οι γυναίκε έχουν, παιδί μου, κρατάνε λίγο τα προσχήματα. Δεν είναι τόσο ανοιχτέ. Ειδικά κάτι. σε εκπομπέ. Θα ήταν πολύ δίκιο να καλούσα εδώ ανθρώπου και εγώ να ήμουν σαν το στρίδι. Όχι, δεν γίνεται. Οι Είδες. Εφόσον κάνει τέτοια εκπομπή, πρέπει να ανοίγει και εσύ. Έχει πάρει απόφαση. Ή θα καταστραφεί ή θα απογειωθεί. Θα δείξει. Όλα τη δημοσιότητα και τα λεφτά. Μα μόνο. Ξεφτιλιζόμαστε. Πώ θα δίνετε παραπάνω, κύριε, να σα πω και τα πάντα. και τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνε, πολύ σε ευχαριστώ που μου μαζί. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχει μια πάρα πολύ καλή σεζόν και γενικά ότι σκέφτεσαι <laughs> Ερωτική. <να> το... <laughs> και ερω... ερωτική δεν σε φοβάμαι. <laughs> έχει μια <laughs> διάκοπη <laughs> ροή ο... και πορεία σε αυτό το κομμάτι, οπότε είσαι <laughs> επαγγελματία. <laughs> επαγγελματία με την καλή έννοια. <laughs> δεν ξέρω αν παγιέρα και ταινίε. <laughs> όχι, όχι, ακόμα όχι. Αλλά από την εμπειρία που έχει, ίσω να. Μια σελίδα στο OnlyFans. Κορυδεύει, αλλά είχα μια γνωστή Τι γνώρισα είναι. τώρα κοντά Θα ανεβάσω τα πόδια μου για το ποδολαγνικό κοινό της Ελλάδος Δύο εβδομάδες πριν γνώρισα μια κοπέλα mm. η οποία δεν είναι από εδώ, είναι ξένη mm. και βγάζει 80 με 100.000 ευρώ το μήνα και μου λέει η χειρό... ε, η χειρότερη μου εβδομα... ε, ο χειρότερος μου μήνας ήταν 30 χιλιάρικα. εγώ και λόξικα Μπορείς να μας φέρεις επαφή δεν χρειάζεται να σε φέρω σε επαφή. Μπαίνει σε OnlyFans mm? και να βάζεις να γλύφει μπανάνε και τέτοια. Ah. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω. Α, ah, είναι vegan η κατάσταση. Ε, κάτι oh, πρέπει να, να δώσει εσύ, τι, μόνο θα πληρώνεσαι. Ah, πώ θα γίνει αυτό. Okay. το αυτό. Όταν το έμαθα, λέω, μήπω κάνω κι εγώ. Μπήκα να δω λίγο να χαζέψω. Ε, μετά είπα, όχι, άστο, δεν είμαστε για τέτοια. 80 με 100 το μήνα, καταλαβαίνει. Κάτσε, κάνει πόντι να στο πρέπει και να ρωτά στον καθένα πώ κάνει έτσι. με τα τσαρούκια. Ξύπνα, Δάφνη, ξύπνα. Ξύπνα. Ο κόσμο πάει μπροστά. Γαμιώντα πάει ο κόσμο, μόνο. Όπω είναι μου να πάει, θα ωραία, πάει. Εντάξει, okay. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι με κάποιον. Ωραία. Θα ανεβάζει μόνο αυτό Θα σου στέλνει κάποιο. Θέλω να. Γλύψει ένα κεράσι. Θα το κάνεις! Ναι, θα κάνεις! Εσύ, ε, αυτά τα δικά αυτό. σου. Ε, σε εμπιστεύομαι. Σε, σε <laughs> Δεν δηλαδή μια χαρά. Πάει. Κάντω. Η, καριέρα μου δεν θα έρθει. Εντάξει, Μου. Πρέπει κάποιο εδώ στην Ελλάδα ναι. να είναι πρωτοπόρο, να, να, ανοίξει το δρόμο για του υπολοιπου mm -hmm. Αν δεν το κάνει εσύ που είσαι δημοσιογράφο, είσαι γνωστή, σε ξέρει κόσμο, ποιο θα το κάνει, εσύ. Μαρία. Εσύ. Ε, δεν νομίζω ότι οι άντρε έχουν το ίδιο ενδιαφέρον στο OnlyFans. Το... Δεν είναι γυναικείο κοινό θα το χτιζες. Δεν πληρώνουν οι γυναίκε που τώρα να βλέπουν εμένα να κάνω τι. Να το, να θα παίρνει τα λεφτά την την, 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 επιστοντική του αντρούλη. Εντάξει, και θα του τα χρεώνει. Και θα έρχεται το bank statement και θα βλέπει και ο Νιφάνο ο Ποιο είναι αυτό, ρε παιδί μου, θα Είναι ο Κωνσταντίνο Βασάλο. Τα δίνω εκεί τα λεφτά. Το, η γυναίκα έχει πιο πολύ χρήμα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε για μένα ξεκίνα το. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή σου. Όχι, εγώ το λέω για να έχει. Είναι μια πρωτοποριακή σώδημα. σειρά. Εδώ πέρα το έχουμε φτάσει τα τάρτα να την κατέστη. Ευχαριστώ πινάς. πολύ, Κωνσταντίνο Βασάλο. Εγώ βασάλε. ευχαριστώ πάρα πολύ. Thor, Έλληνα, Θορ. <laughs> <laughs> Το καλό να ακούγεται.